και ο καθένας μπορεί να πληροφορηθεί αναλυτικά για τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας μέσω της ιστοσελίδας live.elections.moy.gov.cy. Τα τελικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν ως ακολούθους. Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι 606.916. Ψήφισαν 266.891. 43,97%. Αποχή 340.025. 56.03%. Άκυρα 5.2. 1,91%. Λευκά 2.875. 1,08%. Έγκυρα 258.914. 97,01%. Έλαβαν ΑΚΕΛ αριστερά νέες δυνάμεις 69.852. 26,98. Δημοκρατικό κόμμα 28.044. 10,83%. Δημοκρατικό συναγερμός 97.732. Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο ΕΛΑ 6.957, 2,69%. Συμμαχία Πολιτών 17.549, 6,78%. ΕΔΕΚ Οικολόγη 19.894, 7,68%. Δράση ΕΙΛΕΜ 2.220, 0,86%. Κόμμα για τα ζώα της Κύπρου 2.288, 0,88%. Μήνυμα Ελπίδας 9.907, 3,83%. Σοσιαλιστικό Κόμμα Κύπρου 278, 0,11%. Ευστρατείο Ανδρέας 464, 0,18%. Θεοδούλου Θεόδουλος 73, 0,03%. Ιωάννου Ανδρέας 282, 0,11%. Κυριάκου Κώστας Ούτοπος 326, 0,13%. Λεβέν Σενέρ 2,718, 1,05%. Μινάς Μιχάλης 197, 0,08%. Σταύρου Λουκάς 65, 0,03%. Και Χριστοφόρου Αδάμος 68, 0,03%. Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα, οι έξι έδρες που αναλογούν στη Δημοκρατία κατανέμουν τους εξής. Δημοκρατικός Συναγερμός, δύο έδρες. Από την πρώτη κατανομή, ΑΚΕΛ αριστερά νέες δυνάμεις, δύο έδρες. Μία από κάθε κατανομή. Δημοκρατικό κόμμα και συνασπισμός ΕΔΕΚ Οικολόγων από μία έδρα από τη δεύτερη κατανομή των ΕΔΕΚ. Οι έδρες με βάση τους σταθμούς προτίμησης που έλαβαν υποψήφοι κάθε συνδυασμού καταλαμβάνοντου από τους. Ελένη Θεοχάρου.
και Χρήστος Τηλιανίδη του Δημοκρατικού Συναγερμού. Τάκη Χατζηγεωργίου. Και Νεοκλή Σιλικιώτη. Αγγέλα αριστερά νέες δυνάμεις. Κώστα Μαυρίδη. Του Δημοκρατικού Κόμματος. Και Δημήτρη Παπαδάκη. Του συνασπισμού ΕΔΕ και οικολόγοι. Σε λίγο θα προβώ στην ανακήρυξη των πιο πάνω ως εκλεγέντων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γενικός Έφορος Εκλογών, 26 Μαΐου 2014. Η ανακήρυξη στην τουρκική γλώσσα. İçişleri Bakanı tarafından seçim yasasına göre uygun olarak çıkarılan emre göre 25 Mayıs 2014 tarihinde Avrupa Parlamentosu üyeleri... Λοιπόν, εν αναμονή της ανακήρυξης, Νάση Ορινέ, έχουμε και τα επίσημα αποτελέσματα πλέον. Να δούμε και τη σχετική κάρτα όπως την δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Τι εντοπίζεις μέσα από αυτούς τους αριθμούς?